Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 7. Πέντε συμπαίκτες του μέσα στην περιοχή. Με πάσα τελικά για το Φοφανά. Απευθείας στο σούτ, η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Υπέροχο τέρμα από τον Γκαουσού Φοφανά στο έκτο λεπτό. Πάρα πολύ καλό το τακτικό σχέδιο που εφαρμόστηκε σε αυτή την στημένη μπάλα. Ο Γκόμες γύρισε, εκτέλεσε ο Φοφανά, ο οποίος ήταν παντελώς αμαρκάριστος, είχε πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Σημάδεψε σωστά την δεξιά πάνω γωνιά της εστίας του Σοφρονίου και με αυτό το τεχνικό σουτ, δείτε το ξανά, με αρκετά φάλτσα, έστειλε την μπάλα να βαφτεί στα δίκτυα της ΑΕΣ για το 1-0. Απέναντι στον Χρήστου θα υποχρεωθεί να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ανιρφούλ. Αυτός ψάχνει τον Παουλίνιο, πέρασε από τον Στυλιανού, ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Το σούτ έβαλε το χέρι Σοφρονίου και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Κλεισχέν σε ρολό στόπερ, αν θα προστεχωρήσει κάποιος από τους Τσιμοτζή και Κατσί. Εκτελέστηκε από τον Γκόμες, η γυριστή κεφαλιά άστοχη, μεγάλη ευκαιρία για την Δόξα, ακόμα μία. Γκόμες έβγαλε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έβαλε το πόδι την τελευταία στιγμή ο Ποσίνκοβιτς, προτού η μπάλα φτάσει στον Λεωνάρντο και παραχώρησε ακόμη ένα κόρνερ. Το 1-2, ωραία με τον Μπραούλιο. Ρεδόνο θα μπει στην περιοχή, θέλει να κάνει και το γύρισμα. Να δούμε αν θα κρατήσει την μπάλα. Τα κατάφερε ο Γκόμες. Καθυστερεί η μπάλα τώρα στον Κορομίνας. Προσπάθεια για γύρισμα. Η μπάλα στον Γκόμες, το σου το οποίο θα πάει στα δίχτυα τελικά. Στο 27ο λεπτό. Κοιτάξτε ξανά την προσπάθεια που ξεκινάει από τον Ρεδόρδο. Δεν θα καταφέρει να το μαρκάρει αποτελεσματικά ο Ανδρέου. Η μπάλα φτάνει στον Γκόμες. Αυτός άφησε για τον Κορομίνας. Έκανε την ίδια κίνηση με τον Ρεδόρδο. Γύρισμα και πάλι για τον Γκόμες. Ο οποίος θα καταφέρει να βρει τον τρόπο να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του και να τη στείλει στη δεξιά γωνιά του Σοφρονίου για το 2-0. Έγινε το λάθος. Πάσα για τον Μπραούλιο. Αυτός αμέσως για τον Γκόμες, του επιστρέφει την μπάλα. Ο Μπραούλιο δεν θα καταφέρει να περάσει από τον Στρέλκοφ, ο οποίος όμως θα χρεωθεί το πέναλτι από τον Νικόλα Νεοκλέου στο 37ο λεπτό. Απλώνει το πόδι ο Στρέλκοφ. Κορομίνας, ο οποίος έχει πετύχει ήδη 2 γκολ στο πρωτάθλημα. Εκτελεί, η μπάλα στο δοκάρι και μπροστά από την γραμμή τέρματος. Προσπάθεια από τον Ανιρφούλ, το γυριστό από τον Κορομίνας. Η μπάλα out, αλλά νωρίτερα έχει σφυρίξει και έχει τελειώσει τη φάση. Ο Νεοκλέους, να λοιπόν που ο Κορομίνας δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο οριζόντιο δοκάρι και μπροστά καθαρά από την γραμμή εστίας του Σοφρονίου. Αυτός ανοίγει για τον Σεμέδο, έκλεψε ο Παουλίνιο, τροφοδότησε με τη μία τροφοφανά. Κάνει κίνηση ο Μπραούλιο, ο οποίος παίρνει τη θέση. Θα ξεφύγει και από τον Σοφρονίο, αλλά θα στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 31ο λεπτό. Πλάγια επαναφορά από τον Ρεδόνδο. Κεφαλιά από κρύο Σοφρονίου και θα χάσει ευκαιρία η Δόξα με τον Κουλόν. Πολύ ωραία παλιά. Απέναντι στον Κατσί, θα σεντράρει με το αριστερό. Κορομίνα στο σουτ, το μπλοκ από τον Στυλιανού. Νέα προσπάθεια, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 64ο λεπτό. Δίνει το ελεύθερο Νεοκλέους. Γκόμες μέσα στην περιοχή η μπάλα. Θα περάσει ο Σοφρονίου με το ένα χέρι. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Οι προσποιήσεις. Ωραία πάσα για τον Γκόμες. Περιμένει ο Μπραούλιο. Ευκαιρία το σουτ 3-0. Αυτή τη φορά είχε φανεί από το ξεκίνημα της φάσης ότι ο συνδυασμός ήταν πάρα πολύ καλός. Ξανά η προσπάθεια που ξεκινά από τον Φοφανά. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Γκόμες που έκανε κάθε την κίνηση. Σήκωσε κεφάλι, είδε τον Μπραούλιο. Το πλασέ στην ανοιχτή γωνία του Σοφρονίου, ο οποίος έμεινε χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Και το 3-0 στο Παφιακό για τη Δόξα είναι γεγονός. Της αναμέτρησης βγάζει παλιά για τον Μπραούλιο. Θέλει να περάσει από τον Στρέλκοφ, θα τα καταφέρει, θα μείνει όρθιος. Η πάσα του, ο Γκόμες, η κόντρα, η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι και έφυγε σε κόρνερ. Γκόμες, κάνουν το 1-2. Η σέντρα, ευκαιρία, 4-0, αλλά η λειψωμένη σημαία, άρα το τέρμα δεν θα μετρήσει. Να την ξαναδούμε, σωστός ο βοηθός, έστω και αν όπως βλέπετε δεν ήταν στην ίδια ευθεία με τον τελευταίο αμυντικό. Κάστρο. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Νεοκλέους. Μπραούλιο μέσα στην περιοχή απέναντι στο 4-0. Καθυστερεί. Κορομίνας προσπίσει. Τώρα το τελείωμα και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Να λοιπόν το κερασάκι στην τούρτα για την Δόξα στην τελευταία φάση του αγώνα. Εδώ που γίνεται το λάθος από τον Τσιμοτζή. Θα του αρπάξει την μπάλα ο Κάστρο. Θα δώσει για τον Μπραούλιο. Περιμένει αυτός τον Κορομίνας. Του δίνει την πάσα. Κάνει μία-δύο προσπίσεις και τελικά εκτελεί τον Σοφρονίου για το τελικό 4-0.